Πώς σου φαίνονται οι αναζητήσεις αυτές, Σίλα Σεραφείμ, Σίλα Σεραφείμ μαζί μας. Και οδηγίες κρίσης 2. Δεύτερος χρόνος. Δεύτερος χρόνος. Ο Άδωνης δεν ήταν στις αναζητήσεις. Περίεργο μου φαίνεται. Όχι, δεν ήταν ο Άδωνης. Αν ήταν, είχαμε ελληνικές, θα. Ναι, εγώ μου είπα, ξέρεις, κανονικά πρέπει να κοιτάζω την κάμερα, αλλά. Όχι, κανονικά γιατί να κοιτάζεις την κάμερα. Κοιτάζω τον άνθρωπο, εγώ δεν τον μπορώ. Τον άνθρωπο κοιτάζεις. Ξέρω την κάμερα. Οι συνάδελφοι είναι πολύ καλοί, βέβαια. Τα ξέρουν πριν από μένα οι συνάδελφοι. Ξέρω δεν ήταν συνάδελφοι καλύτερα. Αυτοί, θέλω να σου πω, ήταν ηθοποιοί. Ήταν πολιτικοί, με συγχωρείς, δεν ήταν εσείς ο ηθοποιός. Αυτή είναι πολιτική. Εντάξει, αλλά τελευταία και με το Ακροπόλ μπερδευτήκαμε. Εγώ δεν έχω πάει στη Βουλή, αυτή γιατί πάω στο Ακροπόλ. Λοιπόν, οδηγίες κρίσης δεύτερος χρόνος, ήταν πρώτος χρόνος, ήταν το κλεφτά υπάρχουν, πιο αυτό, half note κάθε Σάββατο βράδυ πια. Τα Σάββατα σε βρίσκουμε, έτσι, και νωρίς. Στην Αθήνα. 8.30 με 10, ναι, νωρίς σχετικά, ακολουθεί και άλλη παράσταση jazz βραδινή λοιπόν, αυτή. Πώς ξεκινάς την παράσταση, πες μου. Βγαίνεις από τους πιο καλούς stand-up ναι, όχι, 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 το καλό δεν έχει. Όχι. Δεν είναι, το καλό το κρίνει ο καθένας όταν έρθει. Απλώς είμαστε από τους πιο κλασικούς πια. Από τους πιο κλασικούς πια. Δηλαδή με τη φόρμα του stand-up. Άκου λίγο. Το κλασικό το έχω συνδέσει με κάτι που είναι και καιρό κοντά μας. 19 χρόνια. Εντάξει. Εγώ, αλλά τα τρία τελευταία, επειδή χωρίσαμε με τον Γιώργο τον Χατζιπαύλο που ήμασταν, κάνουμε την πιο κλασική φόρμα. Μια μισή ώρα πάνω στη σκηνή. Μόνο σου. Μόνο σου, αλλά που περνάει, δηλαδή κρατάς τον κόσμο, είναι πες εκεί. Πες μου λοιπόν, βγαίνεις, παίρνεις μικρόφωνο, κλειστά τα φώτα, ανάβουν φώτα, σε βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Πρώτες, καλησπέρα σας. Ανάλογα τώρα είναι συνήθως, μιλάω για, καταρχάς ρωτάω πόσοι με έχουν ξαναδεί live, πόσοι δεν με έχουν ξαναδεί, είναι πρώτη φορά που με βλέπουν live, χειροκροτάει πολλοί κόσμος, δηλαδή όσοι με έχουν δει live δεν έχουν ξανάρθει. Δεν είναι καλό αυτό. Αλλά εντάξει, μπαίνει η εισαγωγή. Σπάς τον πάγο. Έχω κάποιες οδηγίες πριν τις κρίσεις, έχω τις οδηγίες χρήσης, δηλαδή τα αυτονόητα. Και δίνω ένα παράδειγμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ξεκινάμε λίγο. Με... Τι έτσι σε φωνάξαμε, μου... νομίζεις. Σε φωνάξαμε με το σκονάκι. Οδηγίες κρίσης. Ναι, οδηγίες... Ποιες είναι. Έχω τρεις άξονες δηλαδή, η δική μου παράσταση, ας πούμε. Στην οποία, όπως είπαμε, είσαι μόνος σε αυτά. Η πρώτη είναι λίγο το πολιτική σάτιρα μαζί με αντιναζιστική σάτιρα. Η σάτιρα του stand-up είχε ανακαλύψει, ας πούμε, ότι η Χρυσή Αυγή έχει σχέση με τον ναζισμό. Ήταν πολύ δύσκολο, κατάλαβα, ας πούμε, ότι από τη σβάστικα τατουάζ που έχει ο Κασιδιάρης δεν μπορεί, πρέπει να είναι ναζί. Όχι, είναι tribal αυτό. Ναι. Ναι. Και η κορνίζα του Χίτλερ που είχαν ο παπάς και ο αυτός είναι του μεγάλου δικτάτορα του Τσάρλι Τσάπλιν. Καμία σχέση, ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, εμείς το είχαμε ταυτοποιήσει. Βέβαια, ο Πρετεντέρης και ο Τσίμας ανακάλυψαν, ξέρω εγώ, ότι η Πεταλούδα βγαίνει από την Κάμπια πολύ αργότερα. Έτσι, και μετά τις συλλήψεις ταυτοποιήθηκε ότι η Χρυσή Αυγή έχει σχέση με τον ναζισμό. Ενώ εμείς από πριν το λέγαμε. Ο κόσμος ρώταγε, ας πούμε, δεν φοβάσαι να τα λες αυτά. Λέω, τι να κάνω, παιδιά, είναι σβάστικα. Δηλαδή, λένε ότι το ολοκαύτωμα δεν έγινε. Το πρόβλημα, νομίζω, ότι δεν είναι να ταυτοποιήσουμε τη Χρυσή Αυγή τον ναζισμό. Το πρόβλημα είναι να ταυτοποιήσει τον ναζισμό με κάτι κακό. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος, υποπτεύομαι. Νομίζω ότι το ολοκαύτωμα, ας πούμε, είναι φεστιβάλ και το Auschwitz είναι το Woodstock. Κάτσε, πρέπει, παιδί μου, σε μια χώρα που έχει θρηνήσει τόσα ναι, θύματα. Ναι, αυτό λέω. Στη διάρκεια. Έλατε. Πώς γίνεται, δεν δηλαδή, ξέρω. Δεν υπάρχει χωριό που να μην έχει θρηνήσει σε μια βουνοκορφή οικογένειες. Πες το στο Σφακιανάτσι και στο Μπλούταρχο που νομίζουν ότι η Χρυσή Αυγή είναι κάτι σαν τους Μπίτνικ. Ότι είναι η UNICEF. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λένε το ολοκαύτωμα δεν έγινε. Δηλαδή, λέει, όλα είναι προβοκάτσια για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό ούτε ο Γκέμπελς δεν το είπε. Ο Γκέμπελς δεν είπε ότι το ολοκαύτωμα πήγαν 10 εκατομμύρια άνθρωποι, ολοκαυτώθηκαν για να εκθέσουν τον Χίτλερ. Ούτε ο Γκέμπελς δεν το είπε. Ναι. Αρνούνται ότι έχουν σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Ναι, είπαμε αυτό. Δεν έχω καμία. Απλώς χαιρετά κάπου έτσι αυτό και δεν είναι. Δεν μου λες τώρα, άσε, αυτό είναι το πολιτικό. Χρυσή Αυγή ένα κομμάτι. Είναι και για, το, και για την. Να σου πω κάτι. Είδες τι έγινε με την ΕΡΤ. Δεν είχαμε. Ένας πρωθυπουργός που δεν μπορεί να διορθώσει λειτουργία έναν οργανισμό, μπορεί να διορθώσει λειτουργία μια χώρα. Αν συνεχιστεί η ανάπτυξη, θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρει εταιρεία να διώξει, θα έχουν φύγει όλοι. Στο λέω. Επανεκκίνηση. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Επανεκκίνηση δεν είπε, θα κάνει. Επανεκκίνηση κάνει σε κάτι που εκκινείτο. Πρέπει να μην δυσκολεύεσαι πάντα σε αυτό το διάστημα. Όχι, δεν δυσκολεύομαι. Απλώς διαλέγω. Λοιπόν, το τι Σίλα, θα επειδή, πω. Επειδή τον ξέρω πολλά χρόνια το Σίλα, πρέπει αυτή την εποχή να μην έχεις απολύτως καμία δυσκολία να σου βγαίνει νερό όλο αυτό. Χθες ξυπνάω και το πρώτο πράγμα μου έρχεται και το ιτάρω. Για πες. Συνελήφθη τζιπ με πλαστό υπουργό. Ναι, καλό. Ήταν πλαστό. Ναι. Αλλά αυτός κυβερνούσε. Σου κάνανε. Ξέρεις γιατί είναι θυμωμένος ο κόσμος. Είναι θυμωμένος ο κόσμος. Είναι. Ξέρεις όμως γιατί. Με τι. Με τις επιλογές του. Το τίμημα της δημοκρατίας είναι η συνευθύνη.
Αλλιώς δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να, δηλαδή πρέπει να το βάλουμε κάτω να το δούμε. Αλλιώς είναι αυτό. Εντάξει, λέμε στην παράθυρα, λέω διάφορα, αλλά λέω διάφορα. Περίμενε, Σίλα, περίμενε. Γιατί εκτός από το Λόρεθ υποφέρει και ελευθερία. Ορίστε. Ξέρεις ποια είναι η ελευθερία. Αρβανιτάκι. Όχι, όχι, όχι. Η ελευθερία δεν είναι αρβανιτάκι, ούτε η έννοια. Η ελευθερία είναι η σκηνοθέτης ροής. Ναι. Πατάει το κουμπί διαφημίσεις. Α. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Ελευθερία μας. Λόπετε Βέγκα, ε. Παρακαλώ, ποιος ήρθε. Λόπετε Βέγκα λέει, ο Λόπετε Βέγκα λέει ότι το θέατρο είναι ένα σανίδι και ένα πάθος. Το stand-up είναι ένα σανίδι και δύο πάθη. Γιατί είναι δύο? Γιατί δεν έχει ούτε καν την ενδυματολογική, τη σκηνογραφική πανοπλία που έχει ο ηθοποιός. Αν έρχονται σε μένα, έρχονται για το μικροφωνάκι μου και τον περβολιάκι και τον μπλουζάκι που φοράω? Όχι. Έρχονται για αυτά που λέω. Εδώ κανονικά πρέπει να πούμε ποιος είναι ο θέση κωμικός και ποιος είναι ο φύση κωμικός. Γιατί τα μπερδεύουν και στο Twitter τα μπερδεύουν. Λοιπόν, ένα άλλο ο φύση, άλλο ο θέση. Λοιπόν, όπως λέμε λοιπόν ότι κανείς δεν κάνει σωστά τη δουλειά του καλά σε αυτή τη χώρα, να πούμε και για τους κριτικούς θεάτρου. Ότι και αυτοί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τι λες εδώ τώρα, και να τους βάλεις τρία... απέναντί σου, βρε. Απέναντί μου δεν είναι, ας τους βάλω κάπου, γιατί δεν υπάρχουν. Διότι εδώ και τρία χρόνια πια, λέω και τα προηγούμενα, αλλά και τώρα υπάρχουν και νέοι και αυτά. Όταν μια παράσταση στηρίζεται έναν ηθοποιό μια μισή ώρα και κρατάει τον κόσμο ένα ηθοποιό είναι μια παράσταση με δικό του κείμενο. Και εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι γίνεται αυτό. Δεν έχουν αναφερθεί οι κριτικοί κριτικοί. Εγώ συνωμοσιολόγος δεν είμαι ότι εκτελούν εντολές. Είναι εντελώς άχρηστη. Καλά το λέει και ο Ραφαλίδης. Έλα, σταμάτα τώρα. Το λέει ο Ραφαλίδης. Γιατί δεν είσαι τόσο σκληρός. Πούντι! Εγώ δεν λέω να πούνε. Κάλεσε τους να έρθουν, να αναρνηθούν. Όχι, όχι, όχι. Όχι, είναι δική τους δουλειά. Έλα. Είναι δική τους δουλειά. Έτσι έφτασε η Ζαχαρέα να λέει πού είναι οι καλλιτέχνες όταν αρχίσαν οι συλλήψεις. Οι καλλιτέχνες ήταν εκεί, στα σανίδια. Η δημοσιογράφος δεν ήταν. Δεν ενημερώθηκε, δεν έμαθε. Από πού, από τις εκπομπές που θα έπρεπε. Ποιες είναι οι εκπομπές που θα έπρεπε. Η δικιά μου, να είσαι. Ναι, γιατί άλλες δεν έχει. Τα άλλα είναι πολύ μεσημεριανάδικα. Όχι, στον κομιστή δεν πάμε. Δηλαδή, συγγνώμη, θα μας δίνεις κιόλας. Όχι, ίσα ίσα. Λέω να, μία εκπομπή βρέθηκε. Αλλά έτσι, έτσι θα πάμε μπροστά. Επειδή είμαστε φίλοι, βρε. Αλλιώς θα σου λέγανε. Εγώ σκόνομαι. Ναι, όχι, είμαστε. Η αλήθεια είναι είμαστε. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Αλλιώς θα τα αρχώσουν. Τότε λοιπόν έχουμε δίκιο. Πού ήρθα, ήρθα γι' αυτό επειδή είμαστε φίλοι και δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε φίλοι και μπορώ να έρχομαι. Γιατί αν δεν μπορούσα να έρθω, δεν θα είμαστε φίλοι, θα ήσουν μια άλλη. Και θα έκανες άλλες εκπομπές. Δεν κατάλαβε, πάρε το τηλέφωνο. Άντε, γεια. 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 Δεν πες το. Γεια σας, να είστε καλά. Πάω στα αθλητικά, στο Μάκη Διώγο. Μη φύγεις, θέλω να σε ρωτήσω. Δεν φεύγω, ναι. Πώς πάει? Διώχνουμε κόσμο, τους κριτικούς πείτε το. Εντάξει, όχι αυτό, παιδί μου, το... Όλα καλά. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Μάκη Διώγο, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, δεν τον άφησα να έρθει, γιατί αγρίεψε πολύ. Είναι καλός. Εγώ τον άκουγα και στον κόσμο. Εντάξει, μωρέ. Καλώς. Καλό. Καλά. Καλώς. Θα το διορθώσω. Καλά. Παπαπα, σουτ. Λοιπόν.